Σάντρα. Γεια σου, Φράγκο. Γεια. Ο καφές σας, κύριε. Αντελίνα, πού είναι η Μανόλ? Βγήκε, Δεσποινής. Με την άδειά σας. Ελπίζω να μην έρθει εδώ να κοιμηθεί. Τα πράγματα είναι ακόμα άσχημα μεταξύ σας. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, Φράγκο, αλλά για την Αταλία. Ανησυχώ πολύ για αυτήν. Για την Αταλία? Ο Εντουάρντο μου είπε ότι πήγες μαζί της να βρείτε τον Σεμπάστια. Γιατί δεν μου το είπες? Όταν έμαθα ότι η Αταλία πήγαινε στο Μέξικο Σίτι να τον βρει, τη συνάντησα σε ένα νοσοκομείο. Αλλά ο Σεμπάστια δεν ήταν πια εκεί. Γιατί με ρωτάς? Μήπως ο Εντουάρντο ξέρει που είναι ο αδερφός του, Όχι. Αλλά η Αταλία του έγραψε ένα γράμμα. Γράμμα? Ναι. Τώρα μόλις κατάλαβα ότι κατά λάθος το πήρα μαζί μου. Κοίτα. Και τι λέει? Ότι της λείπει το μωρό της. Αλλά δεν λείπει ότι θα γυρίσει και αυτό το θεωρώ πολύ παράξενο. Ο Εντουάρντο ανησυχεί πολύ και έχει δίκιο. Κι εγώ θέλω να μάθω τι συμβαίνει. Ίσως δεν βρήκε ακόμα τον Σεμπάστιαν. Όχι, Φράγκο. Η Ναταλή και ο Σεμπάστιαν είναι μαζί. Τώρα τι θα απογίνουμε? Ήρθε το τέλος. Ποτέ δεν θα ξανακρατήσω το γιο μου στην αγκαλιά μου. Ποτέ δεν θα το ξανακούσω να με φωνάζει. Μαμά. Το παιδί μου. Το μωρό μου. Αταλία, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Σάντρα, πότε ήρθε αυτό το γράμμα? Ο Εντουάρντο δεν μου είπε. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί την άφησε στη μοίρα της. Πήγα μαζί της στο νησί. Στο νησί για καρέ. Αλλά όταν φτάσαμε ανακαλύψαμε ότι ο Σεμπάστιαν είχε εξαφανιστεί. Κάθισε. Τότε βγήκα να τον ψάξω, αλλά όταν γύρισα, η Ναταλία δεν ήταν πια εκεί. Όπως φαίνεται, πήγε και αυτή να τον βρει. Με χαροποιεί που τον βρήκε. Φράγκο, δεν μπορούμε να καθίσουμε εδώ με τα χέρια σταυρωμένα. Και βέβαια όχι. Αύριο πρωί-πρωί θα φύγω για το νησί και σου υπόσχομαι να την φέρω πίσω σώα και απλαβή. Και βέβαια, μαζί με τον Σεμπάστιαν. Σε ευχαριστώ, Φράγκο. Τώρα νιώθω ήσυχη. Ο Τζερόνιμα με δούλεψε. Το κάθαρμα μου έκρυψε ότι η Ναταλία είναι με τον Σεμπάστιαν. Είναι μαζί. Είναι μαζί, γαμώτο. Είναι μαζί. Ναι. Ο Αλβάρο Σεράνο ήταν εδώ. Αυτός ο μικρός χώνει τη μύτη του στις δουλειές μας. Γίνε συγκεκριμένος. Σε ψάχνει να σε ρωτήσει για τον ασθενή Χ. Θα το φροντίσω εγώ. Έλα σε επαφή μας τώρα με τον δικηγόρο σε πούλματα. Πες του ότι θέλω να του μιλήσω επιγόντως. Τώρα